Με την βούλα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την ορίμανση των ποιοτικών κρασιών της Ένωσης Ηρακλείου στον βυθό της θάλασσας, όπου οι συνθήκες είναι ιδανικές ώστε να γίνουν ανάρπαστα. Όπως αποκάλυψε ο Μύρος Χιλετζάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό, θα δοθεί για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη μέθοδο αποθήκευσης του κρασιού σε θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο εξασφαλίζει την ιδιαίτερη γεύση που αναζητούν οι λάτρεις του ίνου ανά τον κόσμο. Μετά από το ραντεβού μας εχθές με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πήραμε επίσημα το πράσινο φως. Ένα χρόνο τώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου προσπαθεί να νομοθετήσει μαζί με το Υπουργείο και με τους αρμόδιους φορείς την εμπότιση των μπουκαλιών, δηλαδή την παλαίωση των μπουκαλιών μέσα στη θάλασσα. Αυτό πήρε σάρκα και οστά, σε λίγες μέρες θα είναι και στη Βουλή για να ψηφιστεί επίσημα. Υπάρχει το προσχέδιο νόμου κανονικά, έχουμε όλα τα άθρα και όλα τα επιμέρους ζητήματα που χρειάζονται, επομένως ένα αδειοδοτημένο εινοποιείο. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ, ο σχεδιασμός της Ένωσης Ηρακλείου θα πάρει σάρκα και οστά με τη βήθηση για παλαίωση 5.000 μπουκαλιών. Ο εμποτισμός μας έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Παλαιώνει το κρασί μας χωρίς οξυγόνο μέσα στο βυθό της θάλασσας. Έχουμε μία σταθερή θερμοκρασία. Να συμπληρώσω ότι μπορούμε να τα βάζουμε από 10 μέτρα βάθος μέχρι και 50 μέτρα βάθος. Εμείς είμαστε έτοιμοι, δηλώνουμε παρόν να εμποτίσουμε πάνω από 5.000 μπουκάλια με το καλημέρα. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Περιμένουμε τόσους μήνες. Τελικά αυτή η περιβόητη αδειοδότηση παίρνεται πρώτη φορά στην ελληνική επικράτεια, πρώτη φορά. Το κάναμε ΦΕΚ, το παλέψαμε, το δουλέψαμε. Ήδη η Ένωση Ηρακλείου έχει κατοχυρώσει την ονομασία Ναυάγιο, η οποία θα αποτελεί την ετικέτα των βυθισμένων κρασιών για τα οποία ανοίγονται προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό project για το ελληνικό κρασί, για τον ινοτουρισμό και για τους συνόφιλους. Εδώ βλέπουμε το μπουκάλι που έχει εμποτιστεί στο βυθό του Κρητικού Πελάγους. Είναι τα δοκιμαστικά μπουκάλια που είχαμε εμποτίσει σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και είναι το αποτέλεσμα. Η φύση ζωγραφίζει, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πέρα από το εξαιρετικό προϊόν που μας δίδει η παλαίωση μέσα στο βυθό, που δεν υπάρχει οξυγόνο και υπάρχει και μια σταθερή θερμοκρασία, μας δίνει και ένα μάρκετινγκ, μας δίνει και μια καλλιτεχνία της φύσης, που το κάθε μπουκάλι είναι ξεχωριστό. Παράλληλα, ο Μύρος Χιλετζάκης περιέγραψε τις δυνατότητες που ανοίγονται σε εινοποιούς και ιδιώτες μέσω της επίμαχης τεχνικής, η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό, όπου οι λάτρεις του ίνου πληρώνουν πάνω από 500 € για να γευτούν ένα ποιοτικό κρασί. Ο σχεδιασμός είναι να πάρουμε το ΦΕΚ επίσημα στα χέρια μας και να ξεκινήσει μεμονωμένα το κάθε εινοποιείο, είτε ιδιωτικό είτε συνεταιριστικό, να κάνει την αντίστοιχη αίτηση στην κατατόπους ΔΑΟΚ, να παίρνει την αδειοδότησή του, να εμποτίζει τα μπουκάλια του μέσα στο βυθό.